Καλησπέρα και από μένα. Το πρώτο που ήθελα να πω, Βαγγελάκη, ότι μπορεί να νιώθουν κάποιοι ότι έλα μωρέ, δεν πετύχαμε. Είμαστε λίγοι. Για μένα, όταν το ακροατήριο είναι λίγοι, μπορεί να έχει μεγαλύτερη επιτυχία. Γιατί? Σε κάτι σεμινάρια που έκανα ως εκπαιδευτικός ήμουν καθηγητής, στη μέση της θητείας μου ως καθηγητής έγινε και παπάς, πορεύτηκα μετά με τα δυο πράγματα μαζί και μετά τέλειωσε το καθηγητής, πήγαμε σύνταξη και είμαι μόνο παπάς. Και τι παπάς, παπαπάοκ. Όταν λοιπόν κάναμε τα σεμινάρια για τους χρήστες, και ήμουν διευθυντής τότε σε ένα τεχνικό λύκειο εκεί στην Ήπειρο και καλέσαμε τον Πίγασο από την Αθήνα, πολύ έμπειρη ομάδα και οργάνωση. Στην αρχή νόμισα ότι θα κάνουμε μια ομιλία μία και έξω, μια αίθουσα μεγάλη, και θα τελειώσουμε. Όχι, μου λέει. 20-20. Μέχρι 20. 20 στους μαθητές, 20 στους γονείς τους, 20 στην κοινωνία. Από τότε προβληματίστηκα πολύ με αυτό το νούμερο το 20. Και όσες φορές τώρα και εγώ έχω την τύχη και την ευλογία να γυρίζω για κάποιες ομιλίες, προβληματίζομαι αν στους πολλούς αυτοί που θα πάρουν αυτό που πρέπει να πάρουν για να το επεξεργαστούν και στην καρδιά τους και στο μυαλό τους. Αν όταν είναι πολλοί, αυτοί που θα το πάρουν είναι άραγε περισσότεροι από όταν είναι λίγοι οι ακροατές. Πιστεύω ότι καμιά φορά στους 20 μπορεί να το πάρουν και 20. Στους 1000 μπορεί να μην το πάρουν ούτε 20. Γιατί μετά και η συζήτηση που γίνεται έξω, μένω στην πόλη που πάω, βρισκόμαστε και έξω, λέω κατάλαβες τι είπαμε. Και όταν περιμένω να μου πει, να μου πει, στο τέλος δεν μου λέει τίποτα. Όχ, λέω, τζάμπα ήρθες. Θα ήθελα λοιπόν τώρα, μια που βρήκα την ευκαιρία, είμαι τυχερός που ήρθε η Χριστίνα, πολύ, και ήμουν και ήσυχος και στον δρόμο, επειδή ήξερα ότι θα έρθει η Χριστίνα. Και είπε αυτά που είπε, τα είπε μέσα από την καρδιά της. Ο Θοδωρής δίνει ένα αγώνα για όλα τα παιδιά του κόσμου. Δεν είναι αγώνας του Θοδωρή, ούτε αγώνας της Χριστίνας. Γιατί στο πρόσωπό του μιλάνε καθαρά οι επιστήμονες, και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αφού ίσως είναι το μόνο παιδί που πέρασε τα όρια της επιβίωσης αυτών των παιδιών, ότι αυτό όλο είναι ένα ισχυρότατο κίνητρο να μπουν οι βάσεις για να πάει ως κανονική θεραπεία. Τι έκανα, τι έγινε, τι έπιασε στο Θοδωρή, τι πιάνει στο Θοδωρή, τι γίνεται με το Θοδωρή, και στο τέλος περπατάει τη ζωή του. Αυτή τη στιγμή, με πολύ καλύτερα δεδομένα, υπερβολικά καλύτερα δεδομένα από πριν από 10 χρόνια. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, πριν από 10 χρόνια δεν μπορούσε να κινηθεί, δεν μπορούσε να κουνηθεί, δεν μπορούσε να περπατήσει, δεν μπορούσε να σηκωθεί. Και τον έβλεπα τις προάλλες που πήγα στο σπίτι του στην Αθήνα, καθήμενο σηκώθηκε χωρίς να κουμπίσει. Δεν υπήρχε περίπτωση αυτό. Και κάθισε και χορέψαμε μαζί. Και τρελαίνεται κάθε φορά που μας βλέπει και νιώθει και αισθάνεται και καταλαβαίνει. Και λέω, αξίζει. Αξίζει να συνεχίσουμε. Αξίζει να δούμε. Συγχωρέστε μου όμως σήμερα που θέλω λίγο να το κάνω λίγο πιο ευρύ. Άλλωστε αυτός είναι ο ρόλος μου. Και να πω τελικά, ποιος είναι αυτός ο Θεός? Με ρωτούσαν και προηγουμένως. Στη
στην είσοδο κάποιοι δημοσιογράφοι, ποιος είναι αυτός ο Θεός, για μένα ποιος είναι ο Θεός, και πώς βλέπω εγώ όλα αυτά τα παιδιά με τα οποία παλεύω. Ποια παιδιά? Αυτά που η κοινωνία τα έχει πετάξει τελείως. Τελείως όμως. Οι αλήτες, οι τέτοιοι, οι πάντιοι, αυτοί που δεν έχουν τίποτα πάνω τους, και όμως υπάρχουν πολλά παιδιά, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, υπάρχουν πολλοί νέοι, υπάρχει πολλής κόσμος που έχει ιερά και όσια, έχει αξίες, έχει δύναμη, μπορεί να έχει και πίστη. Άλλωστε, ποιος μπορεί να μετρήσει τις αξίες, αν τις έχει ή δεν τις έχει κάποιος? Ποιος μπορεί να μετρήσει αν έχει καλό ή κακό μέσα του? Είμαι από αυτούς που πιστεύω ότι την κοινωνία δεν μας την καταστρέφουν τα κακά παιδιά, ούτε οι αλήτες. Είμαι σιγουρότατος ότι οι αλήτες δεν βάζουν ούτε ένα λιθαράκι στην καταστροφή της κοινωνίας. Την κοινωνία την καταστρέφουν αυτοί που συναγελάζονται οι μεν με τους δε ως καλοί, στην πραγματικότητα όμως δεν έχουν κανένα ιερό και κανένα όσιο. Και επειδή πέρασα πριν από λίγο από τον τόπο της θυσίας κάποιων παιδιών, που έγινε εδώ στον κάμπο, στον τόπο σας κοντά, και γνώρισα οικογένειες που έχουν παιδιά που σκοτώθηκαν, εκεί να δείτε πόνος, αγανάκτηση, για να μην μπορούν να κοιμηθούν τα βράδια. Γιατί? Γιατί ξέρουμε πολύ καλά όλοι, όλοι το ξέρουμε, ότι υπάρχουν οι φταίχτες, οι θύτες, για να υπάρχουν τα θύματα. Ας πάμε λοιπόν να υποκριθούμε στην κυρία Χριστίνα και στον Θοδωρή και σε όλους που είναι γύρω τους, και να δούμε πώς χτίζεται μια όμορφη κοινωνία. Πώς χτίζεται μια κοινωνία με αρχές και αξίες. Πώς υπάρχουν παιδιά και άνθρωποι, μικροί ή μεγάλοι. Εγώ μένω όμως στα παιδιά που είναι περισσότερα. Τα παιδιά είναι περισσότερα. Με καλή πάστα καρδιάς, ψυχής, ζωής, μυαλού, ονείρων, σκέψεων, αγωνίας. Ένα τέτοιο παιδί, για να μην λέμε μόνο για τα δικά μας παιδιά γύρω-γύρω εδώ στην πατρίδα μας, μου έστειλε πριν λίγες μέρες ένα μήνυμα. Σκέφτηκα να μην σας πω καμιά ομιλία ολόκληρη κατεβατόπου, να την έχω σε κείμενο και να σας παιδεύσω. Αυτό λοιπόν το μήνυμα που ήρθε στο κινητό μου, ένα μικρούτσικο μήνυμα, λέει: «Πάτερ, καλησπέρα. Σας γράφω από τη Βηρυτό. Εδώ που τα όρια ζωής και θανάτου με τις βόμβες που σκάνε κοντά μας είναι δυσδιάκριτα. Σας άκουσα σήμερα για πρώτη φορά τελείως κατά τύχη και χάρηκα πολύ που είδα έναν παπά με τόση χαρά. Επίσης χάρηκα που μιλάτε για τη μεγάλη αγκαλιά προς όλους. Εμείς εδώ στο Λίβανο ζούμε καθημερινά αυτήν την ποικιλομορφία, την οποία δεν καταλαβαίνουν ή δισεύονται πάντα στην Ελλάδα. Θυμάμαι και τον εαυτό μου την πρώτη φορά που γιορτάσαμε Πάσχα. Ταράχτηκα που είδα τον κόσμο εδώ να είναι στην εκκλησία, όχι με τα καλά του τα ρούχα. Αλλά θυμάμαι επίσης ότι έμειναν όλοι μέχρι το τέλος της Αναστάσιμης Λειτουργίας με κατάνοιξη και χωρίς γκρίνια, και στο τέλος της Αναστάσιμης Λειτουργίας, στο τέλος, τα μεσάνυχτα, κοινώνησαν όλοι. Στο πεζοδρόμιο περιμέναμε έξω. Δεν είχε χώρο ούτε καν στο προάβλιο.
έβλεπε στα πρόσωπα όλων να λάμπουν από τη χαρά της Αναστάσεως. Μεγάλα μαθήματα ζωής σε μια χώρα όπου όλοι, ακούστε το αυτό, μεγάλα μαθήματα ζωής σε μια χώρα όπου κοινωνούν όλοι κάθε Κυριακή. Μακάρι μια μέρα να σας συναντήσω και από κοντά, να έχετε και να μοιράζεστε πάντα χαρά, χαμόγελο, αγάπη και αγκαλιές. Την ευχή σας θα πω το όνομα για να την τιμήσω. Σπάνια λέω το όνομα από τέτοιες ιστορίες. Αθηνά Μακρύ. Έχει και το αραβικό όνομα του σύζυγου της. Θα μπορούσα να σας πω και ιστορίες. Ξέρετε από ποια παιδιά. Από αυτά τα παιδιά που είπαμε, όλη η κοινωνία τα έχει πεταμένα. Αυτά τα παιδιά όμως αγωνιούν για μια καλύτερη κοινωνία. Ήταν μια μεγάλο Σάββατο πρωί, πηγαίνω στον ναό μου για να ετοιμαστώ για να κάνω τις ακολουθίες. Βλέπω έξω στην αυλή της εκκλησίας καμιά εικοσαριά παιδιά να κοιμούνται στα παγκάκια. Τους ξυπνάω, με βλέπουν, παπά, αγκαλιές, φιλιά. Ήρθαμε να μεταλάβουμε. Λέω, ήρθατε όμως πολύ πρωί. Ναι ρε παπά, πού να έρχομασταν, εμείς έξω ήμασταν. Άμα πηγαίναμε σπίτι δεν θα έρχομασταν. Γι' αυτό και ήρθαμε πρωί-πρωί. Λέω, περάστε μέσα. Τους περνάω στο ιερό, χαμοκέτα κάτω. Λέω, αράξτε εδώ, ξαπλώστε, κοιμηθείτε. Σε δύο λεπτά είχανε πάρει τον ύπνο όλοι. Ο ένας μαξιλάρει ο άλλος. Κάποια στιγμή έρχεται ο πρωτοσύγγελος. Τους βλέπει εκεί και ουρλιάζει, μου βάζει τις φωνές. Του λέω, δύο λέξεις αν πεις ακόμα και τους ξυπνήσεις και σ' ακούσουν ό,τι με βρίζεις, δεν θα ξέρεις από πού να φύγεις. Ναι, άμα πρέπει να φύγουν εδώ, βρωμίζουν τον τόπο, κάνουν αυτό. Του λέω, πάτερ μου, όσο βρωμίζουμε τον τόπο εμείς, δεν τον βρωμίζουν αυτοί. Μην πάμε τώρα στις κουβέντες. Εγώ θα πάω από την άλλη μεριά όμως και από εδώ. Ωραία, του λέω, τώρα τα βρήκα. Κάτσε από εκεί. Ροχαλίζανε, κάνανε. Κάποια στιγμή τους ξυπνάω. Λέω, σηκωθείτε παλικάρια, ήρθε η ώρα να μεταλάβετε. Παπά, δεν θα εξομολογηθούμε πρώτα. Λέω, δεν είναι ώρα για εξομολόγηση. Τώρα, δεν μπορώ τώρα να σε εξομολογήσω. Θα κοινωνήσετε και θα έρθετε μια άλλη ώρα να εξομολογηθείτε. Πιστέψτε με, κανένας δεν έλειψε από την εξομολόγησή μου. Όλοι ήρθαν. Με βρίσκουν στη Θεσσαλονίκη. Και με αγκαλιάζουν και στα αυτή κατευθείαν τις αμαρτίες. Το έχουμε κάνει συνήθεια τώρα. Με βρίσκουν στο γήπεδο. Εκεί να δείτε πόσο σεβασμό, με πόση αγάπη, με πόση λατρεία μου φυλάνε το χέρι, με πόση αγάπη μου αγκαλιάζω. Και μέσα στο γήπεδο, με εκατοντάδες γύρω-γύρω που ακούνε, λένε τις αμαρτίες τους. Όπου και αν με βρούνε θα εξομολογηθούν. Με ρώτησε προηγουμένως κάποιος, γιατί έκανε, λέει, μια κουβέντα εδώ μεταξύ τους και
το πείραξε, λέει, το παπαπά. Και με ρώτησαν οι δημοσιογράφοι, αν ξανάρχιζες, λέει, τη ζωή σου από την αρχή, θα το έπαιρνες το παπαπά. Θα μπορούσα να πάρω και χειρότερα το παπαπά που είναι τίτλος τιμής. Άλλωστε πάμε και για πρωτάθλημα τώρα, οπότε τώρα τέτοια ερώτηση δεν ταιριάζει. Τώρα δεν ταιριάζει τέτοια ερώτηση. Λέω, θα ήθελα να είμαι και στα χειρότερα των παιδιών, να έχω ένα ναό δίπλα σε αυτά τα παιδιά και να κάθομαι εκεί 24 ώρες το 24ωρο. Άλλωστε και τώρα ξεκινάω εξομολόγηση 8 το πρωί και σπάνια τελειώνει η εξομολόγησή μου πριν τα μεσάνυχτα. Ευτυχώς, ακόμα, δεν μου έχει αλλάξει η παπαδιά την κοιτανιά. Αντική είναι κρυμμένη. Άμα αλλάξει την κοιτανιά, δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα δούμε μετά. Σας τα είπα αυτά, γιατί η κοινωνία πρέπει να αποκτήσει αξίες, αρχές. Όλοι κατηγορούμε αυτούς που κάνουν εγκλήματα. Όλοι κατηγορούμε αυτούς που κάνουν το κακό. Μπορείτε να μου πείτε ποιος είναι καθαρός χώρος στην πατρίδα μας. Ποιος είναι καθαρός χώρος στην πατρίδα μας, Βαγγέλη, που δεν έχει καθόλου ατιμία, καθόλου μακαποδιά, καθόλου εγωισμός, καθόλου φωνηριά, είναι όλα τέλεια. Ποιος? Κανένας, πάντοτε είναι άνθρωποι. Ναι, αλλά χάσαμε όμως πολύ όμως τις αρχές και τις αξίες. Μια φορά είχαν μαζευτεί αρκετά λεφτά, κάποια λεφτά. Και αφού έδωσα σε αυτούς του που ήξερα, φτωχές οικογένειες, οικογένειες που ανεβαίνουν στις ανηφόρες, σκέφτηκα να πάω εκεί στο σύνδεσμο του ΠΑΟΚ, να ρωτήσω και σε εκεί τους προέδρους των σωματείων, λέω, παιδιά, ποιοι ξέρετε οικογένειες? Ναι, πάτερ, έχουμε κάποιες. Και λέει σε έναν, έλα εδώ, του λέει, γράφουνε 10 οικογένειες, λέει, πήγαινε με τον πάτερ να δώσετε αυτά που έχετε. Μου περίσεψα 50, 60, 70. Λέω τώρα, παιδιά, λέω στον πρόεδρο της συνδέσμου, να πάρτε αυτά. Κέρασέ τους. Όχι, παπά, τι λες? Όχι. Αυτά είναι ιερά λεφτά. Αυτά είναι ιερά λεφτά. Αλήθεια, τα λεφτά για τα τρένα που τα φάγανε και δεν φτιάξαν τίποτα ήταν ιερά λεφτά ή έτσι έπρεπε να προορίζονται για κάτι μεγάλες τσέπες? Αυτά που κάθε μέρα χάνονται δεν είναι ιερά λεφτά? Αυτά τα παιδιά γιατί είπαν ιερά λεφτά? Εγώ λοιπόν στην οικογένεια της Χριστίνας και του Θοδωρή είδα τον αγώνα τους, είδα να μοιάζει ο αγώνας με αυτόν τον αγώνα που προσπαθώ να κάνω. Εγώ βέβαια πολύ μικρός ο δικός μου αγώνας, μικρές οι δυνάμεις. Η καρδιά της Χριστίνας και του Θοδωρή είναι πολύ σπουδαιότερη και πολύ μεγαλύτερη και με μεγαλύτερη αξία, γιατί περνάνε μέσα από πολύ, πολύ στενό μονοπάτι. Δεν ξέρω αν άντεχα να είχα τέτοιο μονοπάτι στη ζωή μου. Και μάλλον για να μην μου το δώσει ο Θεός, δόξα τω Θεώ, δεν το άντεχα. Ο Χριστός λοιπόν που έρχεται σε λίγες μέρες και ανεβαίνει στο Γολγοθά, μας δίνει κάτι φοβερό. Δεν είμαι σίγουρος, ρε εσείς, είμαι σίγουρος ότι δεν το έχουμε καταλάβει. Λέει το Ευαγγέλιο
το πρώτο Ευαγγέλιο της Μεγάλης Πέμπτης. Όστις αγαπάμε, λέει, αυτός που με αγαπάει και τον λόγο μου τηρεί, ποιον λόγο, ποιος είναι ο λόγος του Θεού που θέλει να τηρήσουμε. Να μάθουμε απ' έξω τα τροπάρια, όχι. Να διαβάζουμε πολύ, όχι. Να νηστεύουμε πολύ, όχι. Τι είναι αυτό που περιμένει, ποιος είναι ο λόγος. Η αγάπη, η υπομονή και η ταπείνωση. Πάνω απ' όλα όμως, και χωρίς αυτό δεν σώζεται κανένας, όσο καλός και να είναι στα υπόλοιπα, αν δεν έχει αγάπη. Τι λέει λοιπόν εδώ ο Χριστός, πως τις αγαπάμε και τον λόγο μου τηρεί, αγαπηθήσετε υπό του Πατρός, θα τον αγαπήσει, λέει ο Πατέρας μου, και ελευσόμεθα προς Αυτόν και θα έρθουμε, λέει, σε Αυτόν που έχει αγάπη τόσο πολύ και μονήν παραυτοποιήσουμε, θα κάνουμε κατοικία, θα μείνουμε μέσα Του, θα ζήσουμε μέσα Του. Τι θέλει αυτήν την αγάπη ο Θεός. Και να σας πω και δύο λέξεις παρακάτω και τελειώνω. Από αυτά τα κείμενα εκεί, το Ευαγγέλιο της Μεγάλης Πέμπτης. Διότι αυτό το Ευαγγέλιο, εγώ, με έχει τρελάνει, δεν το διαβάζω και εκεί βλέπω γιατί ήρθε ο Χριστός κάτω στη γη. Διότι ο Θεός, η Αγία Τριάδα, ο Θεός Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, δεν μπορούσαν να είναι μόνοι τους, δεν το θέλανε. Πόναγε ο Θεός που φύγαμε από τον Παράδεισο με τον Αδάμ και την Εύα. Πόναγε. Και όταν βρέθηκε η Παναγία, έστειλε, λέει, το γιο του. Τι να κάνει ο γιος του, να φτιάξει ένα σύστημα τρελό, δυνατό, παντοδύναμο, που να υποτάξει όλη την ανθρωπότητα. Όχι. Ούτε με αγγέλους ήρθε ο Χριστός, ούτε με στρατό ήρθε ο Χριστός, ούτε με όπλα ήρθε ο Χριστός, παρά μόνο με την αγάπη Του. Τον κλώτσισαν, τον χτύπησαν, έζησε ως άστεγος, έζησε ως μετανάστης, έζησε ως πρόσφυγας, δεν είχε, λέει, που την κεφαλή κλείνει, δεν είχε που να κοιμηθεί. Δέστε τι είναι η ανθρωπότητα, να είναι ο Θεός ανάμεσά του και να μην νιώθουν ότι αυτός είναι ο Θεός και να τον ταΐσουν, να τον ποτίσουν, να τον φιλοξενήσουν, να κοιμηθεί. Όχι, δεν έχει που την κεφαλή κλείνει. Και επειδή ήρθε λοιπόν, γιατί, να σταυρωθεί και να μας δείξει το μέγεθος της αγάπης και με τη σταύρωσή του να μας δείξει πόση αξία έχει η σωτηρία μας. Ότι εγώ σταυρώθηκα για σένα. Πέθανα για σένα. Και λέει ο αγαπών με, λέει, αγαπηθήσετε υπό του Πατρός μου. Αυτός που με αγαπάει θα τον αγαπήσει ο Πατέρας μου. Και εν τούτο γνώσονται πάντες, έτσι θα καταλάβουν όλοι ότι είστε χριστιανοί, εάν αγάπη έχετε εναλλήλεις, αν αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Παρακάτω όμως, που είναι η εντολή να σταθούμε δίπλα στο Θοδωρή. Χαράν την εμήν δίδομη ημήν. Εγώ, λέει, σας δίνω τη χαρά. Ποια στιγμή το λέει αυτό? Τη στιγμή που σε λίγα λεπτά θα συλληφθεί και θα οδηγηθεί στο θάνατο και στο μαρτύριο και στα βασανιστήρια. Εκείνη τη στιγμή σκέφτεται τη χαρά των μαθητών του. Η ειρήνη να φύγει η μνήμη. Σας αφήνω, λέει, ειρήνη. Ποια ειρήνη? Η ειρήνη την εμή δίδομη, είναι αυτή που έχω εγώ μέσα στην καρδιά μου. Κάνε, λέει, καθώς ηγάπησε με ο πατήρ, καθώς ηγάπησε εμάς. Όση αγάπη έχει ο πατέρας με τον Υιό στη θεότητα, έτσι σας αγάπησε και εσάς. Και παρακάτω η υπέροχη φράση. Εμείς, εσείς, όλοι και οι μαθητές του και όλοι μέσα στους αιώνες,
Τι είστε, λέει ο Χριστός. Φίλοι μου είστε. Είστε φιλαράκια μου. Είστε φίλοι μου. Είστε φίλοι μου. Και για αυτούς τους φίλους ο Χριστός πέθανε. Και ενώ νόμισαν όλοι τότε και ο διάβολος πρώτος τελειώσαμε από το Θεό, το σκοτώσαμε, τον πεθάναμε και τώρα λέει ο διάβολος αρχηγός εγώ. Εγώ, Κυρία. Που να ξέρε όμως ο ταλέπορος ότι με αυτόν τον θάνατο του Χριστού, με αυτόν τον θάνατο του Χριστού θα έσωζε την ανθρωπότητα. Αυτό το αίμα, αυτή η θυσία, αυτή η αγάπη, αυτό το παράδειγμα, αυτός ο Θεός, σε ποιον, στον άνθρωπο, το χωματένιο άνθρωπο, δίνεται ο Θεός και του λέει, σε έχω φίλο μου. Και παρακάτω λέει, εγώ λέει μπορώ να σας κάνω θεούς κατά χάρη, με τη χάρη μου, μπορείτε να γίνετε θεοί. Και ενώ λοιπόν είπαμε κυριάρχησε ο θάνατος, στην πραγματικότητα αυτός ο θάνατος έγινε ζωή. Το λέω το παράδειγμα πολλές φορές, αλλά μου το έχουν πει πολλοί που ζούσανε μαζί του. Ο ψάλτης του, το γυροευμένο το σαλιδάκι από τους τελευταίους Αγίους στην Κρήτη είναι θαμμένος και ζούσε στην Αθήνα και ήταν ο παπάς στο λεπροκομείο, στο Εγάλεο. Υπάρχει και τώρα και αν πάτε το δωμάτιό του, το κελάκι του, τα ράσα του, ό,τι είχε και ζούσε. Στην τελευταία του λειτουργία και να δούμε και τι είναι η Ανάσταση και τελειώνουμε. Στην τελευταία του λοιπόν λειτουργία δεν την τελείωνε στην ώρα που έπρεπε. Που θέλουμε εμείς να τελειώσει γρήγορα η Ανάσταση για να φύγουμε. Πάει 12, πάει 1, πάει 2, πάει 3, πάει 4. Έλεγε τα Χριστός Ανέστη, ξαναπέστε τα. Τα Αναστάσεως από το τάφο, τα Αναστάσεως ημέρα. Όλα, τα άπε. Αγανάκτησαν όλοι, ρε γέροντα, σε παρακαλώ με τελείωνε αυτά. Όσοι είχαν μείνει, σχεδόν είχαν φύγει όλοι. Και λέει μετά, ψάλτης του ήταν ο Παπαβαγγέλης, ο Παπανικολάου. Και λέει μετά, στο τέλος αφού ξημέρωσε, αν ξέρατε, ρε εσείς δεν τα βλέπατε, πόσο φως είχε μέσα, πόσους αγγέλους είχε μέσα, πόσοι ανέβηκαν, πόσοι κατέβηκαν, άγγελοι, φως, Χριστός. Και θέλατε, μωρέ, να τελειώσουμε. Και λέει μετά, σε πιο κλειστό κύκλο, έλα, μωρέ, συγχωρέστε με που το έκανα. Η τελευταία μου Ανάσταση δεν ξανά έκανε άλλη. Αυτός είναι ο Χριστός στο Σταυρό, στο πάθος και στην Ανάσταση. Και όταν έχουμε τέτοιο Χριστό, πώς μωρέ μετά να μισήσουμε, πώς να μιλιώσουμε για τον Θοδωρή και για τον κάθε Θοδωρή, πώς να μιλιώσουμε, πώς γίνεται. Ο Παπαφώτης, ο Λαβριώτης, ο Παπαφώτης είχαν τον ίδιο πνευματικό με τον Γέροντα Παΐσιο. Δύο μοναχούς έκανε ο Παπατήχων, ο Ρώσος, και οι δύο αετοί πνευματικοί, αετοί. Ο Παπαφώτης λοιπόν στην Ανάσταση έβγαινε στη Μυτιλίνη και περπατούσε ανάμεσα στα αυτοκίνητα και φώναζε και έψαλε το Χριστός Ανέστη και φώναζε σε όλους, Χριστός Ανέστη, Χριστός Ανέστη. Ρε Παπαφώτη,
Θα σε πατήσω με Χριστός Ανέστη, έλεγε αυτό. Ρε παπά, αφού ό,τι κάνει στην άξιμα, Χριστός Ανέστη, φώναζε αυτό. Και κάποια άλλη φορά για να μας δείξει ένας Άγιος της εποχής μας ότι στα μνήματα είναι ζωντανοί οι άνθρωποι. Είχε πάει, λέει, μου το είπανε στη Μυτιλίνη, πάω συχνά γιατί τις λατρεύω στη Μυτιλίνη όλα και τα μοναστήρια που έχει τα προσκυνήματα και στο χωριό του Παπαφώτη. Έφυγε από τη ζωή του 2010, 98-80 εκατό χρονών. Και τι μου είπανε εκεί στο χωριό του. Έριξε, λέει, ένα βράδυ χιόνι. Και το πρωί είχε σταματήσει το χιόνι. Σκέφτεται μία γυναικούλα καημένη, ηλικιωμένη. Δεν πάω να ανάψω, μωρέ, το καντήλι. Το αντρός μου. Περπάτησε, βλέπει το δρόμο. Απάτητος. Φτάνει στα ονείματα, κατεβαίνει τα σκαλιά, εκεί πόσα είναι μια δεκαριά σκαλιά. Απάτητα. Πάει κάτω στα μνήματα και τι να δει. Πατημένα όλα τα μνήματα γύρω-γύρω-γύρω. Στην αρχή τρόμαξε, μετά σκέφτηκε τι είναι αυτό. Πρέπει να δω τώρα τι είναι αυτό, πώς γίνεται να είναι πατημένα. Απάτητα, ξανακοιτάει τις σκάλες μόνο τα δικά της πατήματα. Κοιτάει γύρω-γύρω όλα πατημένα. Στο βάθος που είναι λίγο πιο ψηλά τα μνήματα, τι να δει. Πίσω από έναν τάφο είχαν βγάλει με ένα μάρμαρο το χαραφίσι εκεί και ένας Παπαφώτης να κοιμάται στο χιόνι. Ο Παπαφώτης δε με την αγιοσύνη του, με την ασκητικότητά του, ήταν μοναχός, ιερομόναχος. Δεν φορούσε τίποτα άλλο εκτός από ένα ράσο. Εμείς από μέσα φοράμε και φανέλες και το χειμώνα φοράμε και πιο χοντρές φανέλες και παντελόνια και κάλτσες όλα. Και ράσα από πάνω. Αυτός φορούσε ένα ρασάκι, αυτό τριμμένο, σκισμένο, κοντό κιόλας. Και του λέει η γυναικούλα, βρε Παπαφωτσίκο, θα ψοφίσε το κρύο εδώ. Γιατί ήρθες εδώ και τι της λέει, για να μας δείξει ότι είναι ζωντανοί οι άνθρωποι μας. Χάνονται. Να βρε καρδούλα μου, της λέει. Είδα το χιόνι χτες το βράδυ. Και είπα να έρθω να τους κάνω παρέα. Και όλο το βράδυ, λέει, πήρα όλους τους τάφους στη σειρά και τους μίλαγα. Δεν της είπε όμως αν μίλαγαν κι αυτοί. Δεν είπε. Αυτός μίλαγε. Έτσι ζουν οι Άγιοι. Ο Άγιος Πορφύριος, αυτό το έκανε και ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρώβ, από εκεί το πήρε. Όποιον έβρισκε, όπου έβρισκε, δεν έλεγε καλημέρα σκέτη, όχι το Πάσχα μόνο, όλο το χρόνο. Η καλημέρα του ήταν Χριστός Ανέστη, χαρά μου. Αυτήν τη χαρά λοιπόν εύχομαι να έχετε στην καρδιά σας. Προσέξτε το. Έλεγε ο Κεροπαΐσιος. Ό,τι λέει στην ψυχή σας, σας τη μαυρίζει. Άγχος, τύψεις, σκέψεις μαύρες για συνωμοσίες, για καταστροφές και να μας πιάνει ο τόπος, είναι του διαβόλου. Του Θεού είναι ό,τι μας φέρνει χαρά. Άλλωστε, Χριστός το είπε λίγο πριν σταυρωθεί. Χαράν την εμήν δίδομη ημήν, τη δικιά μου χαρά σας δίνω. Και σε έχω το μαρτύριό μου μπροστά. Είμαι χαρούμενος. Εύχομαι λοιπόν να νιώσετε την καρδιά και τον αγώνα της Χριστίνας και του Θοδωρή, αλλά θα το νιώσετε αν βρείτε αυτόν τον Θεό. Αν βρείτε αυτόν τον Θεό. Ο άλλος είναι ο μεταμορφωμένος Θεός
που είναι ο διάβολος. Και έρχεται και μας κάνει να μαυρίζουμε και να μην έχουμε καμιά στιγμή χαρούμενη και ήρεμη. Αν δείτε μέσα στο σπίτι της τη Χριστίνα και τα άλλα τα παιδιά που διακονούν και υπηρετούν τον Θοδωρή, θα δείτε τι σημαίνει χαρά ακόμα και εκεί που η θυσία είναι καθημερινή και η μέρα και η νύχτα. Μ' αγκαλιάζει μόλις την είδα εδώ τη Χριστίνα και το πρώτο μου λέει αγωνιό για τον Θοδωρή που τον άφησα λίγο. Την ίδια στιγμή όμως που έλαμε το πρόσωπό της από χαρά και από αγάπη. Εγώ αυτά βλέπω, με αυτά ζω τα παραδείγματα, αυτόν τον Θεό ψάχνω, κάπου τον βρίσκω, κάπου τον χάνω, αλλά τον άλλο το Θεό όμως δεν τον ψάχνω. Δεν είμαι από αυτούς που βλέπω μαυρίλα. Είμαι από αυτούς που βλέπω χαρά. Και για να το διασκεδάσουμε κιόλας φέτος, διπλή χαρά. Τριπλή χαρά. Όχι, έχουμε ακόμα τριπλή χαρά. Και Ευρώπη και Ελλάδα. Και τον αγώνα μου για ό,τι κάνω σε εκείνη την ενορία. Και επειδή είπαμε οι πολλοί και οι λίγοι, ήμουνα σε μια ενορία με 12-13.000 κατοίκους. Χαμός. Δεν προλάβαινε να τους δω τους ανθρώπους και αμέσως άλλοι, αυτοί σκάμοι. Τούτο εκείνο το άλλο. Άλλο δεν είναι καλό εδώ. Και πήγα, έφυγα από εκεί που είχαν φτάσει 15.000 και πήγα σε εκείνο το χωριό που έχει 15, χωρίς μηδενικά. Εγώ σήμερα όμως στην εκκλησία είχα 315. Και μείνα στο τέλος και 50 να εξομολογήσω και με την ψυχή στο στόμα να έρθω να είμαι εδώ. Έλεγε, πήγε μια παρέα παιδιών στο Γέροντα Παΐσιο και τον παρακαλούσα να τους πει ένα λόγο καλό, κάποιον Γέροντα να ωφεληθούμε. Πες μας ένα λόγο καλό, τι να σας πω ρε παιδιά, δεν έχω τι να πω, αγράμματος καλό καιρός. Πες μας ρε Γέροντα, πες μας ρε Γέροντα, του λέει ένα παιδάκι, πες μας ρε Γέροντα, ό,τι σου λέει η καρδιά σου και τι είπε ο Γέροντας. Θέλω να το κάνω κι εγώ τώρα αυτό. Η καρδιά μου λέει να την κόψω 1000 κομμάτια και να σας τη μοιράσω. Ένα κομμάτι όμως θα είναι πάντα της Χριστίνας και ένα κομμάτι του Θοδωρή. Να είστε καλά, καλή Ανάσταση. Και όταν ανεβείτε προς τα πάνω, χαζός είμαι, αλλά ένα κέρασμα η Παπαδιά θα το έχει πάντα, όσοι και να έρθείτε. Να είστε καλά.